Αυτό εννοώ. Τι εννοείτε, κύριε Παπούρο? Εννοώ ότι δεν μπορεί να κρατήσει η διαδικασία. Με δύο κουβέντες μόνο. Αυτό εννοώ. Οι δύο κουβέντες. Δηλαδή, μπήκε ένα θέμα. Τοποθετήθηκε ο κύριος. Και καλά έκανε. Και καλά έκανε και ήταν οι άνθρωποι. Και δεν έχουμε το δικαίωμα να τοποθετηθούμε. Ποιος αυτό δεν το είπε? Εσείς το είπατε. Εγώ είπα ότι δεν έχετε το δικαίωμα. Εγώ είπα να τηρήσουμε ένα λογικό χρόνο. Όποιος θέλει να τοποθετηθεί, τηρώντας ένα λογικό χρόνο, να μην ακυρώσουμε την διαδικασία του Δημοτικού μας Προκλήτου. Που σας αρέσανε τα παραμάκια, που σας αρέσανε τα παραμάκια, δεν τα κερδίσατε αυτά. Γιατί σας έλεγα ότι σπέζουμε οι Ισραήλοι. Σας το επιστρέφω, κύριε Παπαδόπουλο. Σας το επιστρέφω. Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πολύ. Αν θέλετε παλαμάκια, μπορείτε να εξπράξετε. Εγώ σας την ομιλία μου εξπράξετε. Είπα ότι δεν θέλω παλαμάκια. Εσύ πρόεδρε, όπου να φτιάξετε για παλαμάκια. Επιδιδικασία. Εδώ πέρα, είτε θέλουν είτε όχι, ήρθανε 100 ανθρώπους, θέλουν ένα θέμα. Ο κύριος Βασιλιάδης, εικάζω και εκπροσωπούσε τους υπόλοιπους, διάβασε ένα κείμενο. Είπε τέτοιες θέσεις. Ακούστε τα πράγματα που προφανώς αφαιρούν, αφορούν το Συμβούλιο μας. Προφανώς. Ποιος σου λέει? Και δεν τοποθετηθούμε. Προφανώς θα συζητηθεί το θέμα. Απαιτούμε, απαιτούμε. Και να ψηφίσουμε αν θα συζητηθεί. Αν συζητηθεί, μισό λεπτό. Είναι θέμα σοβαρό, είναι θέμα ζωής, δεν είναι θέμα συναισθηματισμών. Και μια φορά ένα λόγο. Είναι οι άνθρωποι που έρχονται από σχόλια στην περιοχή και μας θα τα διώξουν. Το ακούσαμε, κύριε Φιλτής. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα. Γιατί στοχοποιείτε το Προεδρείο, αρνήθηκε το Προεδρείο να τοποθετηθείτε, κύριε Φιλτής, κύριε Παπούρο, κύριε Σιμώνη. Θέλετε να μετατρέψουμε το Δημοτικό Συμβούλιο, το να αφιερώσουμε μάλλον στο θέμα, το κάνουμε. Νομίζετε ότι έχουμε πρόβλημα, ότι έχει πρόβλημα το Προεδρείο. Και διάνει τέτοιμη ομολογία, περιτρέπει προσυπογραφή, απόφαση του ΚΕΚΑ. Την επαγόρευση κάτω των ελληνικών δραστηριότητα, ακόμα και λιγότερο που τα λέει. Λίγο πιο αργά. Σε ολόκληρη την τουρκική Natura 2000, η τοπική κοινωνία αλλά και ευρύτερη είναι τρομερά αναστατή. Δεν μπορεί να αποφασίζεται το σκεπτικό ότι μαζί με τα ξερά να πούμε τα πλωρά. Αλλά ακόμα και σε μια τέτοια απόφαση δεν προστατεύει η Χελώνα, αλλά φέρνει τοπική κοινωνία μπροστά σε αντίξωνα για απόλυτε καταστάσει. Κάτι που οφείλει να το γνωρίζουν οι άνθρωποι στην Αθήνα. Μια τέτοια απόφαση, εάν αποκοιμήσει, είναι παλαιότερη τα απόπλακα τη περιοχή. Καταστρέφει περιουσίες και στην πυροδεξιά κλείνουν σπίτια, που κάτι μεταφέρει να μεταναστεύσει σε άλλη χώρα. Παρακαλούμε πριν από κάθε απόφαση να κρατήσει την εκεί. Αυτό που ζητάμε από το Δημοτικό Συμβούλιο και από όλους σας είναι ένα άμεσο ψήφισμα, το οποίο να προσταθεί προς όλους και προς τα ειδικά κυρίως, το οποίο και θα δεσμεύσει ότι αυτή η απόφαση δεν πρέπει να περάσει από την εκεί. Είναι η καταστροφή μας. Αυτό και εγώ. Ευχαριστούμε, κύριε Παπαδόπουλο. Δεν ξέρω τι συμφωνείτε. Ψηφίσαμε όλη τη άνακη και χωρίς περιβαλλοντική μελέτες κατασκευές του κύριου Παπά. Κύριε Τσιγκάρη, παρακαλώ. Πώς. Συνεχίζω όμω είπατε για τι καντίνες. Οι καντίνες την προηγούμενη χρονιά ήταν ανεξέλεκτες. Προπάντως στο Μεγενάκι που είπε να πληρώσει τις σκέψεις εκεί πέρα, δεν ήταν καντίνα, ήταν ένα νυχτερινό κέντρο. Σε αυτή τη μορφή δηλαδή τη καντίνα δεν τις καταφέρουμε. Θέλουμε μια καντίνα όπως επιτρέπει ο νόμος, να πουλάνε ψηφικά, να μην είναι νυχτερινό κέντρο και να μην έχουν και οι εκπρόσωποι του Αγγέλου το δικαίωμα να μας κατηγορούν ότι ενωθούμε τις καλώσεις του καθιστού. Λοιπόν, όσο για το ψήφισμα που εμείς, η τοπική κοινότητα καλλιτής, είμαστε υπέρ της παρουσίας. Παρακολουθώ αυτό που θέλω να συζητήσω απόψε, είναι η συζήτηση για καθορισμό συνεργείου και δράσεων Δήμου της Λιβύης 13 για πρόθεση του τουρισμού, προπολή της περιοχής και αγροτικών προϊόντων. Απόφαση που την πήραμε τον Γενάρη του 2013 στο Καρκαλιάδη, η Επιτροπή Τουρισμού. Λοιπόν, αυτό το θέμα είναι πολύ σοβαρό και έχει πιστεύω σχέση και με το θέμα αυτή τη στιγμή που συζητάμε την Ελληνική Εντάξει. Με το θέμα της τουρκικής και της τουριστικής προβολής και λοιπόν της περιοχής μας. Δεν μπορεί να λέμε τη μια μέρα ότι θέλω να προωθεί δύο βήματα, να αναδείξουμε τα προϊόντα μας, να προσελκύσουμε κόσμο. Και ξέρω πολύ καλά ότι γίνεται προσπάθειες να έχει πολύ κόσμο στην περιοχή μας και να μπορεί να λέμε μια μέρα από τον αρχαίο
και να μας σηκώνει τη σημαία της Επανάστασης και να δείχνει το κόμμα του βάθμου από τις παραλίες. Στο θέμα 7, είναι καθολικός για τις καντίνες, στην παραλία. Θέλω να ξέρω ένα πράγμα. Στο νομό Ηλίας είναι αμοσθεός. Είναι αμοσθεός από εκεί και δείτε καντίνες. Εμείς δεν έχουμε δικαίωμα σε αυτή τη θέση που απλόκια μας έδωσε ο Θεός να απολαύσουμε το τους καλοκαιρινούς μήνες, την παραλία μας. Έτσι μόνο που η περιοχή έχει στοχοποιηθεί. Κύριε Φιλμπίστη, το γνωρίζω. Το γνωρίζω. Λοιπόν, επαναλαμβάνω κάτι. Προχθές είπε ο κ. Μπαγκούρος ότι πήρε τη μορφή μου πίσω. Διευκρινίζω. Όταν ακούω την κυρία Ντέμου, είναι τεχνικό σύμβουλο του κ. Παπά και λέει ήρθαμε σε επαφή με το θαλάσσιο πάρκο της Ακίνθου που όλοι γνωρίζουμε τι σημαίνει το θαλάσσιο πάρκο για την προστασία της Ελλάδας για τη χαμηλή, για τον χαμηλό φωτισμό, για απαγόρευση, για απαγόρευση, για απαγόρευση και όταν η κυρία Θεοδόρου με μία μηχανή στα χέρια γυρνάει την παραλία και με φωτογραφίζει τα πρόβατα, τα φωτισφωτισμούς και τα λοιπά. Τι θέλει να κάνουμε εμείς, να πούμε ναι, μπράβο σκαρτίλια προχωρήστε. Όχι, είμαστε δεν είναι αυτό το θέμα. Είμαστε υπέρ της ήπιας ανάπτυξης, επαναλαμβάνω, σαν τοπική κοινωνία καταλής. Πρέπει να μεγάλο μερίδιο και μεγάλο μέρος της περιοχής, είμαστε υπέρ της ήπιας ανάπτυξης της περιοχής. Δεν θα μας... Ορίστε. Μπορείς και τσιγαρέ. Συνεχίζει. Τι ο άλλος. Όχι άλλο. Ολοκληρώστε. Είμαστε υπέρ της ίδιας ανάπτυξης της περιοχής. Δεν θέλουμε κρίνες ζώνες, σε Παλαμά δεν θέλουμε κρίνες ζώνες. Εκεί μεγαλώσαμε. Μας βρήκαν οι χελώνες, δεν τις βρήκαμε. Ξυπιώνουν μαζί μας και ό,τι θάματος. Δεν είναι τυχαίο ότι κάθε χρόνο οι χελώνες θα πηγούν δίπλα στις καρτίνες, δίπλα στο πρέδι, δίπλα στις εξαπλώσεις να γίνουν τα αυγά. Αλλά είναι πολύ νοήμωνα όντα και θέλει προστασία του ανθρώπου. Ολοκληρώστε. Είμαστε υπέρ της ανάπτυξης της περιοχής. Όχι, δεν είναι αυτό. Να σας πω το εξής. Η μεγάλη παίκτη εδώ, ο Δημοτικός Συμβούλος, πήρε μια ομόφωνη απόφαση όλοι. Να μην γίνει η επένδυση του κυρίου Παπά. Λοιπόν, παίρνοντας όμως την απόφαση αυτή. Να γίνει κάτω από προϋποθέσεις. Αυτό είναι. Ήταν κατά ούτως ή άλλως. Εμάς δεν μας αφορά η επένδυση Παπά. Αλλού θέλω να καταλήξω. Η απόφαση, συγγνώμη κυρία. Η απόφαση είναι ότι η επένδυση όπως έχει προταθεί δεν συντάται τα εφόρα ανάπτυξη. Αυτό είναι η απόφαση. Αυτό είναι μόνο στο Συμβούλιο. Και συντάξει, είναι το θέμα του. Αυτό δεν είναι στο Συμβούλιο. Λοιπόν, παίρνοντας την απόφαση αυτή. Όχι, κύριε Πετρόγλου, δεν έχετε τόλο. Δεν έχετε τόλο. Δεν θα βρούμε άκρη. Είναι και ο λόγος, κύριε Πετρόγλου. Κακός, κακός. Κύριε Τσίγκανε, θέλετε να έρθετε εδώ. Θα με λέει πολύ. Δεν γίνεται πια έτσι όμως. Δεν μπορώ να σας ακούσω και πάντα. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε κύριε Μαλή. Λοιπόν, παίρνοντας όμως την απόφαση αυτή για τη συγκεκριμένη επένδυση, καταδικάζεται όλη την περιοχή. Λοιπόν, όλα ο τύπος και τα έγγραφα να δίνουν το εξής. Μέχρι να βγει η υπουργική απόφαση, αναστέλλονται όλες οι άδειες δόμησης, χρήσης αγιαλού, καλλιέργειες. Εμείς δεν ήμασταν εδώ πέρα να καθούμε τον δικηγόρο του κλίμα, ούτε κανένας. Αυτή τη στιγμή όλοι έχουμε έρθει εδώ πέρα και απαιτούμε να πάρετε απόφαση σήμερα, γιατί εμείς είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, να πάρετε απόφαση σήμερα να πάρουμε τις άδειες χρήσης αγιαλού. Γιατί είμαστε σε μια κατοικημένη περιοχή Natura, που δικαιούμαστε τη χρήση αγιαλού όσα χρόνια συμπλήρωναμε τις χελώνες, να γίνει και τώρα. Αλλά απαιτούμε από εσάς, από όλους τους δημοτικούς συμβούλους, αυτό να γίνει σήμερα. Και δεν θα φύγουμε από εδώ πέρα αν δεν πάρετε την απόφαση αυτή. Άμα την πάρουμε, θα γίνει. Άμα την πάρετε, θα γίνει. Και κάτι άλλο να σας πω. Εσείς προχτές κάνατε. Ψηφίσατε όλοι κατά της επένδυσης. Αλλά το ΕΠΕΚΑ όμως προχωράει τη μελέτη που έκανε ο Αγγέλο. Γιατί εσείς σας ανήκανε να κάνετε μελέτη. Και την έκανε ο Αγγέλο. Και εμείς τώρα πληρώνουμε τον Αγγέλο. Όλοι εμείς είμαστε εδώ πέρα σήμερα. Το ΕΠΕΚΑ δεν έχει προχωρήσει με τη μελέτη του Αγγέλο. Όχι με τη δικιά σας μελέτη. Εσείς δεν πρέπει να έχετε μία μελέτη. Έχετε το λόγο διαχείρισης της ελευθερίας του λόγου. Ανάκριση εδώ δεν γίνεται, κύριε Ψηφοδάρα. Ψηφίσατε, κύριε Πρόεδρε, και καταδικάσατε μία περιοχή. Εμένα δεν με διαφέρει ο παπάς. Εμένα με διαφέρει.
κάθε λεπτό που συγκεκριμένει που είπε. Και δεν μπορείτε εσείς και κανένα συμβούλιο να αποφασίζει ότι είμαστε καταδικασμένοι σε θάνατο. Μας ρωτήσατε όλους εμάς εδώ από κάτω. Δεν μας ρωτήσατε. Μόνο πήρατε να πανώτε, είπατε κατά της επέμβησης. Εμάς μας ρωτήσατε. Μας είπατε κύριοι που εσείς πρόκειται τα κτήματά σας, τις υποδομές σας, ότι εμείς δεν ενδιαφερόμαστε για εσάς. Πέστε μας κύριε πρόεδρε, για πέστε μας τώρα είστε υπέρ μας ή μας, για να τα ακούσω. Μέχρι χτες είπατε είσαστε κατά. Σήμερα είσαστε υπέρ μας. Για πάντα ακούσω. Περιμένω. Τελειώσατε. Όχι, δεν τελειώσα. Εγώ πήρω αρχαίο τώρα και πήγαν και εφημερίδες. Έχουν πάρει ένα όμορφο χαρτάκι που ψηφίσατε εσείς και βγαίνετε και λένε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο είναι κατά όλης της περιοχής. Αυτό το έχω ρε Παρασκευά. Είναι ψέμα για. Δίνετε άδεια Αιγιανού στο καλό νερό. Δίνετε άδεια Αιγιανού. Εμείς δεν είπαμε. Δίνετε άδεια. Εάν δίνετε πέστε το έτους. Εγώ δεν το βλέπω που θα δίνετε άδεια. Η υπόθεση είναι ότι πήρατε ένα πράγμα, το συνδυάσατε και μέσα στον παπά βάλατε και όλη, και όλη την περιοχή της Κεφαλισσίας από τον Καρτελά μέχρι την πέρα. Όλοι μας καταδικάσατε. Όλους. Μας καταδικάσατε όλους σε θάνατο. Εντάξει, πρέπει να πάρετε απόφαση απόψε και αν θέλετε τον παπά τον κάνετε έξω, αλλά δεν θα καταδικάσετε όλη την περιοχή. Πόσο για σας κύριε Πέτρο, περιμένω την απάντηση κύριε Πρόεδρε. Είμαι πάρα πολύ τυχερός. Είμαι πάρα πολύ τυχερός εδώ στην περιοχή σας που μεταναπηρήσω όλα τα λίγα χρήματα που είχαν και δεν με κυνήγησε η ΒΒΕΦ με την αρκούδα. Από κάτω οι άλλοι που μέσα στην Ατούρα έχουν τεράστια προβλήματα. Εχθές γύρισα από τη Θεσσαλονίκη που ήταν μια τριήμερη εκεί συνάντηση που είχαμε κάποιους επενδυτές και κάποια τουριστικά γραφεία. Ενδιαφέρονται άνθρωποι από τη Ρωσία να επενδύσουν στην περιοχή μας και εμείς με τους τρόπους δικούς σας που διώχνετε. Με τις αποφάσεις που παίρνονται συνεχόντας συμβούλια. Δεν βρίσκει δάκρυα. Κανένας δεν ξέρει τι θέλει. Είμαι ο πρωτεργάτης που φέραμε το μεγαλύτερο γραφείο στην περιοχή του Μουζελίδη μαζί με κάποιους άλλους συνάδελφους συνοδόμους. Αυτοί οι άνθρωποι θα φέρουν φέτος 4 χρόνια στην περιοχή μας. Από το χρόνο θα είναι 5 στον Άραξο και 4 στη Μεσίνη, 9 χρόνια. Και αφού υποσχολούνται με το τουριστικό προϊόν της περιοχής, δεν έχουν μυρωδιά. Πώς θέλετε να έχουμε ανάπτυξη, πώς θέλετε να έχουμε θέσεις εργασίας στα παιδιά μας για να πληρωθούν στο εξωτερικό, όταν τηρείτε ας πούμε αυτή τη στάση. Εγώ προσωπικά έχω προβλήματα πάρα πολλά. Είναι η μεγαλύτερη επένδυση τουριστική που έγινε τα τελευταία χρόνια στην περιοχή. Κάνω αιτήσεις προς το Δήμο για το αυτονόητο, για το νερό, για τα πάγια νερού. Και δεν υπάρχει. Υπάρχει μια άσχετη αντιμετώπιση που βλέπουμε πρώτα τη σταυροφορία και μετά κοιτάμε όλα τα άλλα. Γνωρίζουν τώρα οι τοπικές αρχές και όσοι δεν γνωρίζουν κακώς δεν γνωρίζουν από τοπικές αρχές το τι σημαίνει στον τόπο. Σήμερα το πρώτο συμβούλιο που είχα να δει που παρευρισκόμουν είδα ότι